Δραματικές καταστάσεις με φόντο της τεράστιας λήψης χειρουργείων στα νοσοκομεία της Κρήτης. 8.813 άτομα ταλαιπωρούνται, περιμένοντας μήνες έως και χρόνια, εκ των οποίων 3.997 ασθενείς στο Παγνί, 2.803 στο Βενιζέλιο, 1.355 στο νοσοκομείο Χανίων, 279 στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 280 στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 94 στο νοσοκομείο Ιεράπετρας και 5 στο νοσοκομείο Σιτίας. Και όλα αυτά λόγω της υποβάθμισης και υποστελέχωσης των νοσοκομείων σε γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, ενώ ασθενείς, μη αντέχοντας άλλο την πολύμινη ταλαιπωρία και υπό το κίνδυνο επιπτώσεων στην υγεία τους, στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα. Θα γιγαντώνεται όσο θα υπάρχει και υποστελέχωση του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή με το ίδιο προσωπικό δεν μπορούν να αυξηθούν τα χειρουργεία. Επίσης, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης που υπολειτουργούν, σταματάνε και εκεί τα χειρουργεία, αρχίζουν να μειώνονται. Όμως αυτό που βιώνουμε τώρα, ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, να παρετούνται πάρα πολλοί συνάδελφοι, να κλείνουν ουσιαστικά τμήματα και τακτικά χειρουργεία, αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο που προφανώς, αν μιλάμε σε 3 μήνες από τώρα, θα συζητάμε και για άλλα δεδομένα πολύ χειρότερα. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο εξής. Είναι ότι αν εξαιρέσουμε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, από την έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού και κυρίως αναισθησιολόγων, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται ελάχιστες χειρουργικές επεμβάσεις σε τακτικό επίπεδο. Αυτό που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν είναι μόνο τα επίγοντα περιστατικά. Με συνέπεια, το βάρος όλο να πέφτει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο Παγνί η αναμονή είναι μεγάλη στην αγκιοχειρουργική, όπου εκκρεμούν 798 χειρουργεία, στην νευροχειρουργική 637, στην ορθοπαιδική 404, με την ταλαιπωρία να συνεχίζεται και σε άλλες ειδικότητες. Στο Βενιζέλιο 1.318 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν μόνο στην Ορίλα, ενώ στο νοσοκομείο Χανίων η λίστα είναι μεγάλη στην ορθοπαιδική για 629 ασθενείς. Η κατάσταση έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Από τη στιγμή που αυξάνονται οι ασθενείς, από τη στιγμή που τα υπόλοιπα νοσοκομεία δεν λειτουργούν ακριβώς γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και βλέπουμε τις παρατήσεις και των γιατρών που γίνονται και ειδικά στο χειρουργικό κομμάτι. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσα έκτακτα περιστατικά σαν νοσοκομείο και από την άλλη υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου στα υπόλοιπα νοσοκομεία χειρουργικές αίθουσες, καταλαβαίνετε ότι και οι λίστες θα αυξηθούν σε όλες τις ειδικότητες, αλλά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό τον όγκο των περιστατικών. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να ληφθούν αποφάσεις λειτουργίας των δομών σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. 198 ασθενείς βρίσκονται στη λίστα της ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 171 ασθενείς στη χειρουργική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ στο νοσοκομείο Ιεράπετρας 87 ασθενείς περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού προκειμένου να βελτιωθεί η ασφιχτική κατάσταση στα νοσοκομεία διεκδικούν εργαζόμενοι.